Καλημέρα Δημήτρη, καλώς ήρθες στην Advanced Hair Clinics. Είναι η μέρα που θα κάνεις μεταμόσχευση μαλλιών, σωστά? Εδώ και 3-4 χρόνια έχανα μαλλιά και για ψυχολογικούς λόγους έχω ψάξει κατά καιρούς διάφορες κλινικές, αλλά με είχαν παραπέμψει σε αυτή την κλινική εδώ για την ομάδα, για το ιατρικό προσωπικό, είναι όλοι πολύ ευγενέστατοι και πήρα την απόφαση και εγώ για ψυχολογικούς λόγους να βάλω κάποια μαλλιά που μου λείπουν. Τι είναι αυτό που περιμένεις για την επόμενη μέρα? Ποιες είναι οι προσδοκίες σου? Να επιστρέψω στο σπίτι, να μπορώ να πάω στη δουλειά μου και την επόμενη μέρα, να μην έχω πόνους και τέτοια πράγματα που έχω ακούσει και να φτιάξει και η ψυχολογία μου. Πόσο σημαντικό είναι για εσένα να αποκτήσεις πλούσια μαλλιά? Πιστεύω για τον κάθε άνθρωπο που έχει μάθει με μαλλιά και ξαφνικά μα του φύγουν, είναι η ψυχολογία του είναι πολύ μεγάλη να βάλει μαλλιά. Άμα δεν είχε καθόλου, δεν τον ενδιαφέρει γιατί έχει συνηθίσει. Άρα πιστεύεις ότι θα τονίσει την ψυχολογία σου? Ναι, την προσωπική μου ζωή, την ψυχολογία μου, την υγεία μου, γιατί όλα περνάνε και η υγεία είναι μέσα από την ψυχολογία του ανθρώπου. Για ποιο λόγο καθυστέρησες να πάρεις αυτή την απόφαση? Ο λόγος ήταν ότι όταν έψαχνα για διάφορες κλινικές και αυτά, το κάνανε με τη μέθοδο STRIP, η οποία είναι κανονικό χειρουργείο, που έχει και πόνους, έχει και τέτοια πράγματα που είναι επίπονα για να πας την επόμενη μέρα και στη δουλειά σου, τα σημάδια που αφήνουν, διάφορα τέτοια πράγματα. Και έψαξα και ρώτησα και διάφορους φίλους που έχουν κάνει και αυτά και βρήκα και άτομα οι οποίοι έχουν πάει σε άλλες κλινικές, είχαν άσχημα αποτελέσματα και έχουν απευθυνθεί στην κλινική εδώ πέρα στον κύριο Βεκρή και ήταν τα αποτελέσματα τέλεια και δεν χρειάστηκε δεύτερη απόφαση. Ποια είναι τα κριτήρια τα οποία σκέφτηκες προκειμένου να επιλέξεις μια κλινική? Είναι βασικά η πείρα του γιατρού που είναι από τους πιο γνωστούς στην Ελλάδα και όλο το περιβάλλον, όλη η ομάδα δηλαδή που δουλέψουμε πάνω στη μεταμόσχευση μαλλιών. Είχα πιο πολύ εμπιστοσύνη δηλαδή από διάφορες ομάδες που είδα, διάφορους γιατρούς, στον κύριο Βεκρή. Σε ευχαριστώ πολύ Δημήτρη. Καλή επιτυχία και καλά αποτελέσματα. Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ.